Χωρισμένη στα δύο η Κρήτη αύριο, καθώς όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, στο δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Αντιθέτως, στη Βόρεια Κρήτη θα επικρατεί καλοκαιρία. Η καλοκαιρία αυτή θα αφορά κυρίως τις βόρειες περιοχές του νησιού αλλά και τα περισσότερα τμήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο οι δυτικές νοτιοδυτικές περιοχές, κυρίως των Χανίων, καθώς επίσης και σε τοπικό επίπεδο κάποιες περιοχές στα νότια της Κρήτης. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα για την Πέμπτη το πρωί, μπορεί να πάρουν και μία πρόσκαιρη ένταση, δηλαδή πέραν από κάποια βροχή η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρή βροχόπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει στα 3 με 4 τοπικά στα Πελάγη μέχρι και τα 5 μποφόρ. Ανατολικότερα όμως οι νοτιάδες δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα κυμαίνονται στα 2 με 3 μποφόρ. Έθριος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές, ενώ ενδέχεται τα φαινόμενα να περιοριστούν και πάλι στο δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Με τα φαινόμενα ενδεχόμενα και σε τοπικό επίπεδο και πάλι να έχουν μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν σε νοτιοδυτικές και νότιες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα παραμείνουν με τις νότιες γενικά τάσεις. Η θερμοκρασία τώρα και για την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται ότι οι μέγιστες τιμές θα ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου και ιδιαίτερα για τις βόρειες περιοχές. Το βροχερό σκηνικό θα έρθει προς το απόγευμα του Σαββάτου με ενισχυμένους ανέμους, ενώ η ψυχρή αέρια μάζα θα φέρει νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια του νησιού κυρίως. Η ψυχρή αέρια μάζα που κατέρχεται θα έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει νεφώσεις και προς το απόγευμα του Σαββάτου και ίσως λίγο τις νυχτερινές ώρες να εκδηλωθούν κάποια τοπικά φαινόμενα, κυρίως αυτή τη φορά στα βόρεια του νησιού. Τοπικές βροχές οι οποίες από ό,τι φαίνεται μπορεί να τις δούμε να εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα βόρεια. Βουτιά στη θερμοκρασία αναμένεται να δούμε από το βράδυ του Σαββάτου αλλά και την Κυριακή, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η ψυχρή αέρια μάζα που κατέρχεται είναι αρκετά έντονη για το Σάββατο το βράδυ προς την Κυριακή και θα λέγαμε ότι εάν πραγματικά υπήρχε υγρασία στην ατμόσφαιρα θα περιμέναμε και κάποιο χιονιά, ας το χαρακτηρίσουμε, για τις πολύ ώρινες περιοχές όμως πάνω από τα 1500 μέτρα. Αυτή τη στιγμή τα προγνωστικά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε ότι ίσως σε μελλοντικό χρόνο κάτι να δείξουν.